Που πάμε λοιπόν στη Γερμανία να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος για μια άγρια επίθεση σε δημοσιογράφο που έκανε τη δουλειά του ενοχλώντας το καθεστώς Ερντογάν. Παντελή. Καλησπέρα. Πρόκειται για τον Έρκ Αρκαρέ, ο οποίος εδώ και μερικά χρόνια έχει ζητήσει άσυλο και ζει στο Βερολίνο, γιατί στην Τουρκία κατηγορείται για προδοσία εθνικών απορρίτων. Τι είχε κάνει? Είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για το τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη. Από τότε έχει διαφύγει στην Γερμανία. Χθες το βράδυ δέχθηκε μια επίθεση τριών μασκοφόρων, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια έξω από το σπίτι του στο Βερολίνο, και θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν πολύ χειρότερη αν δεν είχαν επέμβει οι γείτονες, οι οποίοι φώναξαν την αστυνομία. Βεβαίως, όλο το μυαλό πάει κάπου, κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος σε Twitter δεν ήθελε να πει πολλά. Είπε μόνο ότι ξέρω ποιοι είναι οι δράστες, ο φασισμός δεν θα περάσει. Όμως ένας άλλος πολλά, Τούρκος... Τα είπε όλα. Ναι, ένας άλλος Τούρκος, γνωστός δημοσιογράφος, Can Dündar, ο πρώην εξυντάκτης Cumhuriyet, ο οποίος ζει και αυτό στο Βερολίνο, είπε ότι πρόκειται για άμεσο μήνυμα του Ερντογκάν ότι είναι ικανός ακόμη και το μακρύ του χέρι να φτάσει στο Βερολίνο και να επιτεθεί σε δημοσιογράφους. Και άλλοι δημοσιογράφοι που ζουν εξόριστοι στη Γερμανία ζητούν από τις αρχές τις γερμανικές μεγαλύτερη αστυνομική προστασία. Είναι, γιατί όπως λένε, είναι εντυπωσιακός, Παντελή, και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πάρει προστασία στη Γερμανία. Περίπου το 95% όσων είναι αντίθετοι του καθεστώς Ερντογκάν βρίσκουν άσυλο στη Γερμανία, ανάμεσά τους πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Μόνο το 2020 πήραν πολιτικό άσυλο στη Γερμανία 12.000 Τούρκοι υπήκοοι. Λοιπόν.